Αφρικανική σκόνη, αν και λιγότερο ορατή με γυμνομάτι, εμφανίζεται από το πρωί σε ολόκληρη την Κρήτη, με το ποσοστό συγκέντρωσης μικροσωματιδίων ακόμη και στην κατώτερη ατμόσφαιρα να ξεπερνά το θεσπισμένο όριο ασφαλείας. Τα προγνωστικά δείχνουν ότι το φαινόμενο θα έχει ένταση και διάρκεια. Πράγματι δείχνει ότι θα είναι σε αυξημένα επίπεδα και στην κατώτερη και ανώτερη ατμόσφαιρα. Φυσικά οι μεταφορές αυτές κατά διαστήματα είτε μικραίνουν είτε μεγαλώνουν σε ένταση του φαινομένου. Πάντως φαίνεται ότι από το Σάββατο και μετά γενικότερα οι μεταφορές θα είναι με άνω του μέσου όρου που έχει καθοριστεί ως συνθήκη ασφαλείας, θα είναι δυστυχώς λίγο πάνω από αυτούς τους μέσους όρους. Καιρός είναι για να μένει κάποιος μέσα, δεν είναι να βγει έξω γιατί μας ενοχλεί όλους. Και σε επηρεάζει η σκόνη? Βέβαια, μας επηρεάζει, ναι, στο αναπνευστικό κυρίως, μας επηρεάζει. Εντάξει, καλύτερα τα πάμε από ό,τι περιμέναμε για να δούμε. Εντάξει, καλύτερα, έχει σκόνη, έχει σκόνη. Προσπαθούμε όλοι με τις σωστές οδηγίες που παίρνουμε. Να ακούμε τους ειδικούς φυσικά. Έτσι είναι, έτσι είναι. Άργη του καλοκαίρι να έρθει, αλλά θα πεθάνουμε αυτό το καλοκαίρι, νομίζω. Πολύ ζεστή θα έρθει. Χάλια, χάλια. Και για την υγεία των ανθρώπων και για τα πάντα. Γιατί γίνεται αυτό δεν ξέρουμε. Οι ευπαθείς ομάδες, άτομα με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, αντιλαμβάνονται τις υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης με αίσθημα δυσφορίας, γι' αυτό και συστήνονται λύσεις σε πρακτικό και επιστημονικό επίπεδο, κυρίως για όσους λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Όπως ακούτε, είμαι και λίγο μπουκωμένος, δεν φοράω μάσκα, έπρεπε να φοράω όμως. Σας επηρεάζει δηλαδή? Ναι, αλήθεια είναι. Να μην είναι μεγάλη παραμονή στο εξωτερικό χώρο ή και στους εξωτερικούς χώρους, να χρησιμοποιείτε μια καλή μάσκα, η οποία προστατεύει πάρα πολύ, αλλά και η παραμονή στους εσωτερικούς χώρους θα πρέπει να γίνεται κλειστά τα παράθυρα, κλειστές τις πόρτες, ώστε να μην εισέρχεται ο εξωτερικός αέρας και μάλιστα κατά διαστήματα, αν υπάρχει air condition, να δουλεύει στην ανακύκλωση του αέρα. Οι ασθενείς που έχουν κάποιο χρόνο νόσημα, είτε καρδιολογικό είτε πνευμονολογικό, έχουν συνήθως οδηγίες από εμάς στο τι θα κάνουν αρχικά ως μια πρώτη αντιμετώπιση από τους ίδιους στο σπίτι τους, πέραν των μέτρων προστασίας που μπορούμε να αναφέρουμε. Όταν όμως τα συμπτώματα επιμένουν, είναι λίγο παραπάνω από το συνηθισμένο, τότε πρέπει να επισκεφτούν τον ιατρό τους, γιατί μπορεί να χρειαστεί μια ολοκληρωτική ρύθμιση ή αλλαγή της θεραπείας που λαμβάνουν. Ταυτόχρονα με τη σκόνη, ανωδικά κινείται και ο υδράργυρος. Οι μέγιστες θερμοκρασίες που προβλέπεται να καταγραφούν αύριο στην Κρήτη θα κυμαίνονται από 28 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε νότιες περιοχές, κυρίως του Ηρακλείου, αναμένεται να σημειωθούν ακόμα υψηλότερες τιμές. Τις βραδινές ώρες, πάντως, ο υδράργυρος αναμένεται να υποχωρεί σε χαμηλότερα επίπεδα. Και για την Κυριακή, καλό το σκηνικό του καιρού. Ευτυχώς και για την Κυριακή φαίνεται να υπάρχει κάποια νέφωση, έστω αν και κατά διαστήματα θα είναι αραιή. Παρ' όλα αυτά, θα αποκλείει λίγο την ηλιακή ακτινοβολία και αυτό είναι πάντα θετικό. Παραμένοντας θερμή αέρια μάζα, θα δώσει και πάλι θερμοκρασίες κοντά στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν ασθενείς έως μέτριοι, στρεφόμενοι από την Κυριακή σε ανατολικούς, ενώ η θερμοκρασία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να καταγράψει ακόμα υψηλότερες τιμές. Θα συνεχίσουμε με τις ίδιες τάσεις, δηλαδή θα δούμε ίσως ένα δεύτερο κύμα υψηλότερων θερμοκρασιών εφόσον επιβεβαιωθεί. Η διατήρηση όμως του επεισοδίου της σκόνης, όπως είπαμε, φαίνεται να συνεχίζεται τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Με βάση τα προγνωστικά, η ατμόσφαιρα δεν προβλέπεται να καθαρίσει πριν από την Πέμπτη, οπότε και σταδιακά το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης αναμένεται να υποχωρήσει.